Οι γιορτές των Χριστουγέννων μπορώ να πω ότι ήταν μη αναμενόμενη η κίνηση. Δεν περιμέναμε ότι θα είχαμε κάτι που θα ήταν δυνατό, γιατί η ενεργειακή κρίση έφερε τα πάνω κάτω. Έτσι φτάνοντας στις μέρες των Χριστουγέννων και ας πάμε στην εβδομάδα των Χριστουγέννων που δύο-τρεις μέρες κινήθηκε η αγορά και στην πρωτοχρονιά επίσης θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι 2-3 τελευταίες μέρες ήταν λίγο η κίνηση. Όταν πληρώθηκαν τα επιδόματα, οι μισθοί, οι συντάξεις, εκεί παρατηρήθηκε κάτι καλύτερο, μπορώ να πω. Αλλά όχι όμως αυτό που θα περιμέναμε. Και λέω θα περιμέναμε γιατί το λέω και θα το ξαναλέω, ότι ο μεγαλύτερος όγκος των πωλήσεων γίνεται τα Χριστούγεννα και εκεί γίνονται οι περισσότερες αγορές. Αλλά δυστυχώς φέτος δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Ο κόσμος ήρθε στην Καρδίτσα. Πάρα πολλοί επισκέπτες, το αδιαχώρητο στους δρόμους, αλλά τα καταστήματα ήταν άδεια. Δεν ήταν η κίνηση που θα έπρεπε να είναι αντίστοιχα με τον κόσμο που ήρθε στην επαρχία. Οι εταιρεδημότητες πάντα μας στήριζαν, αλλά δυστυχώς φέτος ο κόσμος ήταν πιο φιδωλός στις αγορές του. Περιορισμένα τα ψώνια, περισσότερο στα σούπερ μάρκετ και στα είδη πρώτης ανάγκης. Θέλω να πιστεύω ότι ξεκινώντας οι εκπτώσεις θα είναι κάτι καλύτερο. Γιατί ο κόσμος δεν ψώνισε, γιατί ο κόσμος δεν βγήκε, το έχει ανάγκη να βγει να ψωνίσει. Έχουμε μπροστά μας όλο το χειμώνα. Οι εκπτώσεις θα είναι πραγματικές. Απλώς να προσέξει ο κόσμος, να ελέγξει τις τιμές από τώρα για να δει πώς θα κινηθεί και τι θα είναι αυτό που θα πάρει. Θα είναι γενναίες οι εκπτώσεις και μάλιστα όχι σε στόκα εμπορεύματα. Εμείς σαν Εμπορικός Σύλλογος κάναμε και μια πάρα πολύ ωραία οργάνωση την Πέμπτη, 2 μέρες πριν την πρωτοχρονιά, θεωρώντας ότι θα τονώσει την αγορά. Ο κόσμος την αγκάλιασε όλη αυτή την προσπάθεια, το είδε θετικά, βγήκε, ψώνισε, το ψώνισε, χαρήκαν όλοι, μικροί και μεγάλοι, και ευελπιστώ ότι και του χρόνου να γίνει θεσμός και έτσι ώστε ο καθένας από εμάς να καταλαβαίνει ότι το κάθε ευρώ που μένει στην πόλη μας γυρίζει πίσω σε εμάς.